Ευτυχώς, ευτυχώς που γλιτώσανε το νεκροταφείο. Μα τι ιδέα ήταν και αυτή. Ήταν πάρα πολύ ωραία ιδέα, αλλά προφανώς δεν καταλαβαίνεις. Τι να καταλάβω, Χρυσό μου, τι να καταλάβω. Εντάξει, κάποιοι άνθρωποι είναι λίγο παραπάνω εξοικειωμένοι με το θάνατο, αλλά αυτό με σένα να έχεις σκεφτεί και το φέρετρο, να κάνουμε συνέντευξη στο νεκροταφείο και έχεις σκεφτεί και πώς θέλει να είναι το φέρετρό σου. Να έχεις στείλει και εκεί. Για να καταλάβω πώς. Δηλαδή, έχεις ένα ανάποδο φέρετρο, ανάποδο τρίγωνο. Ναι. Υπερυψωμένο, γιατί θα έχεις το πόδι, έτσι και είναι αυτό. Ας μην κάνουμε λίγο τον κόσμο, γιατί δεν έχω φάει αρκετό κράξιμο από την Ελλάδα. Συνεχίσουμε λίγο ακόμα. Έχεις παράπονο από τα μέσα ότι δεν σε έχουν κράξει αρκούντος. Εγώ νομίζω ότι σου έχουν φερθεί πολύ ευγενικά. Βασικά, όπως σου αξίζει για το ύφος, το ήθος και τη δουλειά. Όχι, όχι, ισχύει αυτό. Παράπονο δεν έχω. Γιατί όταν πας σε κάποια χώρα, το πρώτο που επισκέπτεσαι είναι τα νεκροταφεία του. Γιατί θεωρώ ότι είναι σαν μουσεία. Από το αντιλαμβάνεσαι βασικά, συγγνώμη, αντιλαμβάνεσαι νομίζω πώς αντιμετωπίζει ο κάθε λαός το θάνατο. Μου αρέσει η αρχιτεκτονική, είναι μια σύζευξη, αν θέλεις, διαφορετικών δεκαετιών και διαφορετικών ζώων και είναι το πιο πραγματικό, το πιο ουσιαστικό πράγμα μετά τη ζωή που τόσο ή άλλο ζεις κάθε μέρα, αλλά δεν την αντιλαμβάνεσαι. Αλλά γιατί είσαι Αθήνα, εγώ είμαι σίγουρη ότι η έδρα σου ήταν το Λονδίνο επί σειρά ετών. Πας και κοροϊδεύεις εδώ τον κόσμο, επικοινωνιακά πάντα ξέρεις, ότι και καλά κάνω τρελές δουλειές έξω. Ναι. Αλλά ο κόσμος σε βλέπει συνέχεια εδώ. Αυτό είναι ο στόχος μου, να κοροϊδεύω βασικά, ούτως ή άλλως. Όχι, το Λονδίνο ήταν και είναι η βάση μου, αλλά η επαγγελματική μου βάση. Αυτό προσπαθώ και κάνω ακόμα. Απλά επειδή τον τελευταίο ένα χρόνο, μετά από 5 χρόνια, όλοι οι casting directors με γνωρίζουν, επειδή έχω κάνει τόσες οντισιόν, οπότε ξέρουν πάνω κάτω ποια είμαι, πώς παίζω. Στην πρώτη φάση μπορώ όπου κι αν είμαι, μπορεί να είμαι στο Γιβραλτάρ και να στείλω ένα tape από μια οντισιόν. Τι άλλο περιμένουμε τους επόμενους μήνες? Τους επόμενους μήνες θα κάνω μια ταινία στην Ινδία, για την οποία δεν μπορώ να πω παραπάνω. Κάνω μια ταινία στο Παρίσι, την οποία είχα ξεκινήσει από πέρυσι, αλλά έπρεπε να περιμένουμε κάποιο διάστημα, γιατί ο start της ταινίας είχε κάποια άλλα projects. Ετοιμάζω μια ταινία στην Ελλάδα. Αυτά προς το παρόν και περιμένω. Ήμασταν, βασικά θα το πω περιγραφικά δηλαδή, για όσους βλέπουν αυτή την υπέροχη και ανούσια συνέντευξη. Το έζησα live, επανειλημμένος δε. Ούψ! Ω, μπάλα! Πάσα! Μισό λεπτό να κάνω. Αγαπημένε φίλε, δεξί δούλεψε. Πού είναι? Δεν μπορώ, παιδί μου. Θες να με ξεφτυλίσεις τελείως. Δεν έχω καθόλου αντανακλαστικά. Τι γλυκό παιδάκι. Και χτυπάει τα κοριτσάκια αυτό. Έτσι είναι. Άντρες. Αυτό. Από μικρή. Λοιπόν, ήμασταν στη Μύκονο και ήταν μια κοπέλα. Κάπου ήμασταν μαζί με σένα. Και με κοιτάζει και μου λέει. Και είμαι πάρα πολύ. Εσύ δεν είσαι που έπαιζες και κάνω. Ναι, ξέρεις, παίρνω πολύ. Και λέω ναι. Και κάνεις τις ελληνικές ιστορίες. Εννοείται. Και φύγει. Ναι, ναι, εγώ είμαι. Ναι. Αυτό το κορίτσι του Bond, γιατί όλες πεθαίνουνε. Η μόνη ζωντανή μέχρι τώρα είσαι εσύ. Πότε θα σε ξεκάνουνε? Δεν ξέρω, ελπίζω να με ξαναχρησιμοποιήσουν και να πεθάνω. Λες να με πει ο σκηνοθέτης. Δεν ξέρω. Κάνω και την ατζέντησα. Λέγεται. Αχ, πώς είστε, δεν είναι αυτό. Μπορώ να σας καλέσω σε λιγάκι? Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα. Μπορούμε να μοιραστούμε όμως, γιατί έχω λίγο εικόνα της οικογένειάς σου και των ανδρικών στοιχείων της οικογένειάς σου, του μπαμπά και του αδερφού. Πώς αντιμετώπισαν, έτσι θα έλεγα, τις τρυφερές στιγμές με τον Ντάνιελ? Ναι, ο πατέρας μου. Καλά, ο αδερφός μου σίγουρα έσπαγε πράγματα όταν το έμαθε κάπου σε ένα γραφείο. Δεν το έμαθα ποτέ αυτό βέβαια. Αλλά ο πατέρας μου, καταρχήν όταν του είπα ότι πήρα ρόλο στο Bond, μου λέει χαίρομαι πολύ που θα παίξεις με τον Σον Κόνερι. Του είπα ότι ο Σον Κόνερι είναι παλιά. Και μου λέει, και πώς πέρασες αυτά και είχες λέει και ερωτική σκηνή. Λέω ναι. Μου λέει, οκ. Αυτός ο Ντάνι Κρέγκι εκμεταλλεύεται. Πολύ σουρεάλ. Αγαπημένη οικογένεια. Πολλά ψυχολογικά τραύματα. Τους αγαπώ πολύ.
Τι σου έχουν μάθει έτσι, πολύ, πολύ έντονα, το οποίο κρατάς μέσα σου και όπου και αν ταξιδεύεις, ό,τι και να έχεις να αντιμετωπίσεις, το έχεις σαν μότο. Να μην τα παρατάω. Να κρατάω την αξιοπρέπειά μου πάντα ψηλά. Να μην συμβιβάζομαι σε οτιδήποτε θίγει την αξιοπρέπειά μου, είτε είναι δουλειές, είτε είναι άνθρωποι, είτε είναι οι ίδιοι μου οι γονείς. Αλλά παράλληλα μου έχουν διδάξει ότι πρέπει με τους ανθρώπους να είμαι αρκετά ελαστική και να δείχνω πάντα κατανόηση, γιατί ο καθένας έχει το δικό του ταξίδι. Για ποια κατάκτησή σου είσαι πολύ περήφανη και δούλεψες πολύ σκληρά, προσπάθησες πολύ? Δεν είναι επαγγελματική κατάκτηση και σε μόνο. Προσωπικό επίπεδο πλευράς, κάποιες φορές προσπαθούμε να βελτιώσουμε, να αλλάξουμε πράγματα στο χαρακτήρα μας, στην καθημερινότητά μας. Ναι, θεωρώ ότι έχω εξελιχθεί πάρα πολύ σαν άνθρωπος τα τελευταία 4 χρόνια και μπορώ και διαχειρίζομαι τις ανασφάλειές μου. Κάθομαι κέντρο του κόσμου αναπαυτικά και θέλω να μου περιγράψεις όσο παραστατικά μπορείς την πιο τραγική αστεία. Οντισιόν που έχεις περάσει. Τραγική στιγμή της ζωής μου, δηλαδή. Θα ήθελα να μην το θυμάμαι. Ξεφτυλίστηκες αρκούντος. Πάρα πολύ. Έπεσες πολύ χαμηλά. Πάρα πολύ χαμηλά. Αυτός ήταν ο στόχος της ατζέντης σας μάλλον. Με στείλανε, είναι μια ταινία, το Step Up 4. Εκεί κανένας δεν ξέρει να χορεύει. Δηλαδή, εμείς με το Ιτιά και το Τσάμικο είμαστε έτοιμες. Ναι. Όχι, όχι, και να ξέρεις. Δεν γίνεται. Και της λέω, γιατί με στέλνεις το Step Up 4, εφόσον δεν είμαι χορεύτρια και το μόνο που μπορώ να κάνω είναι αυτό. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Και μου λέει, όχι, γιατί πιστεύω ότι φυσιογνωμικά ταιριάζεις και θα σου κάνω μαθήματα. Λέω, πόσα χρόνια έχω μέχρι να ξεκινήσω αυτή την ταινία. Οπότε πήγα εκεί και μπαίνω στα Pineapple Studios στο Λονδίνο, που είναι studios χορού. Και βλέπω. Κοπέλες που είναι μπαλαρίνες και είναι μια κάνει σπαγκάτο στον τοίχο, η άλλη κρέμεται το ταβάνι. Η άλλη έχει γυρίσει κύκλο και δεν μπορείς να βρεις την αρχή και το τέλος της. Χορεύουνε μέσα, λες και χορεύει η Beyoncé και έπρεπε εγώ να έχω αυτοσχεδιάσει, να κάνω μάλλον μια δική μου χορογραφία σε 1,5 λεπτό. Και μπαίνω μέσα και λέω, επειδή είμαι πολύ εκφραστικός άνθρωπος και ηθοποιός, θα χορέψω σύγχρονο. Μην πάω R&B, καταλαβαίνεις και ξεκινήσεις το τελείο. Τους προετοίμασες δηλαδή ότι θα χορέψω σύγχρονο. Είναι αυτό που κυλιέσαι τα πατώματα. Υποθέτω, και νιώθεις. Τώρα σαν εικόνα οντισιόν πρέπει να ήταν κάποιοι άνθρωποι μπροστά σου. Ναι, φυσικά, κριτική επιτροπή. Εσύ στο stage επάνω. Εγώ στο stage επάνω μπροστά του, ο σκηνοθέτης, ο οποίος είναι πολύ γλυκός άνθρωπος, μεγάλη κατανόηση. Και λέω, γεια σας, θέλω να πω εξ αρχής ότι I'm not a dancer, προφανώς, είμαι ηθοποιός και μου λένε όχι, εγώ εκτιμώ την προσπάθεια. Τέλος πάντων, κάνω αυτό το 1,5 λεπτό, όπου τελειώνει. Το παρακάμπτεις πολύ γρήγορα αυτό το 1,5 λεπτό. Ήτανε, θα σου πω, ήταν το Inertia Creeps των Massive Attack, ένα τραγούδι που, όχι για να το ακούσεις, πόσο μόλις για να το χορέψεις, πρέπει να έχεις πάρει ναρκωτικά, τα οποία εγώ δεν παίρνω. Αυτό ίσως να είναι ένα προβληματάκι. Και χορεύω και στο τέλος τελειώνει. Τελειώνω κάπως έτσι, δεν θυμάμαι καν και έκανα ένα... Ήμουν ετοιμοθάνατη και προσπαθούσαν οι άνθρωποι να μου πούν, να μου δώσουν είσαι καλά, κάποιο feedback. Είσαι καλά, ένα γιατρό. Ναι, και να κάνω... ξέρεις, πλήνα και τέτοια. Και αφού σηκώθηκα, λέω, παρακαλώ, πείτε μου, μου κάνει εκτιμώ την προσπάθειά σου, you're not a dancer. Στην πρόζα, λέει, τα πήγες καλά. Και έφυγα, προφανώς δεν πήρα ποτέ το ρόλο, αλλά για μένα ήταν... Το freestyle πάντως το εμπέδωσες εκεί. Με χτύπησε αρκετά. Επειδή γενικότερα μέσα μου έχω βάλει πολλά πράγματα σε τάξη και είμαι καλά με τον εαυτό μου, δεν με πειράζει καθόλου το χάος γύρω μου. Όταν βγαίνεις έξω, τι σου λείπει πολύ από την Ελλάδα? Ναι. Πάρα πολλά μου λείπουν. Μου λείπει κυρίως η αίσθηση ελευθερίας που έχεις στην Αθήνα. Γιατί, okay, με την κρίση και όλα αυτά που περνάμε ως Έλληνες, δυστυχώς επικεντρωνόμαστε στο ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει, αλλά όταν τα συγκρίνεις με τη ζωή σου στο εξωτερικό, σε μια πόλη όπως είναι το Λονδίνο, παραδείγματος χάρη, όπου δεν έχεις ελευθερία, αναπνέεις και πληρώνεις, είσαι designed για να δουλεύεις. Αυτό που μου λείπει είναι προφανώς ο ήλιος και η αίσθηση ελευθερίας, ότι θα περπατήσεις και μπορεί απλά ο χρόνος να κυλήσει, μπορείς να έχεις μια ελεύθερη μέρα ή και να τελειώσει τη δουλειά σου, μόνο και μόνο που θα δεις την Ακρόπολη, ας πούμε, ή τη θάλασσα, να αδειάσεις κάπως. Μου λείπει λίγο η ευγένεια, η οποία μπορεί να είναι μια επικαλυμμένη ευγένεια και όχι τόσο ουσιαστική,
αλλά μου λείπει η ευγένεια και η τύπη. Ζορίστηκες λίγο που τα μέσα, οι παπαράτσι σε είχαν πιο κοντά τους, πιο εύκολα προσβάσιμοι το σύντομο διάστημα που ήσουν στην Ελλάδα, το πρώτο? Όχι, γιατί ήταν επιλογή μου να πάω στην Μύκονο. Θέλω να πω, ας πήγαινε κάπου αλλού. Δεν είναι ότι πήγα γι' αυτό. Εγώ τη ζωή μου ζούσα κανονικά και έκανα διακοπές μαζί σου και επειδή τότε σχέση μου έτυχε να δουλεύει στη Μύκονο, ήθελα να είμαι το τότε αγόρι μου, οπότε εκ των πραγμάτων ήμουν εκεί. Η κάθε σχέση λένε ότι είναι ένας σταθμός στη ζωή μας. Κάτι ναι, έχουμε βέβαια. Να πάρουμε, να δώσουμε, κάτι να μάθουμε. Από την τελευταία σου σχέση με τον Δημήτρη, τι έμαθες? Πάρα πολλά έμαθα και κρατάω. Το πιο βασικό είναι ότι είμαι πλέον σίγουρη ότι δεν πρέπει να συμβιβάζομαι με... όταν υπάρχουν βασικές διαφορές, στα πιστεύω, μεταξύ του εαυτού μου και ενός άλλου ανθρώπου που μπαίνει στη ζωή μου. Γιατί δεν είναι μονόδρομος μετά και κάνεις κακό και στον εαυτό σου και στον απέναντί σου. Αλλά... Άρα στην τωρινή σου σχέση ήσουν ευθαρσώς ξεκάθαρη για το τι θέλεις, τι δεν θέλεις, τι μπορείς, τι περιμένεις από την αρχή? Είναι κάτι Όχι. το οποίο βιώνεις και το αφήνεις να... Ποια σχέση καταρχήν, δεν έχω σχέση. Είσαι άσχετη? Είμαι άσχετη, τελείως. Ερώταση ή αγάπη? Αγάπη. Δεν τρώω κρέας εδώ και 8 χρόνια γιατί το να σκέφτομαι ότι τρώω ένα ζώο όπως είναι ξέρω εγώ, ένα κουνέλι, ένα γουρούνι, είναι σαν να τρώω το σκυλί μου. Θέλω να είναι τα τελευταία έτσι πριν πάμε να φάμε γιατί έχω ένα γουργούρισμα. Και εγώ πεινάω πολύ. Πεινάω πολύ. Τα δύο two real things, πολύ personal δικά σου, mm-hmm. που θα μου τα έλεγες μόνο στα αυτή. Σε σχέση με τι, δώσε μου και εσύ κάτι. Δύο two real things που σε αφορούν, που είσαι εσύ. Λοιπόν, εσύ ίσως το ξέρεις αυτό, όχι το ξέρεις σίγουρα, αλλά νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσεις τη μέρα σου είναι με το που ανοίγεις τα μάτια σου, να σκέφτεσαι και να λες δυνατά Don't look at me, babe. Ότι η ζωή θα είναι πάρα πολύ καλή μαζί μου σήμερα και να γράφεις μια λίστα με τα 10 στοιχεία, 10 πράγματα που έχεις στη ζωή σου, όχι υλικά απαραίτητα, για τα οποία είσαι ευγνώμων. Γιατί αυτό αμέσως σε κάνει να θυμάσαι, να σκέφτεσαι και να ζεις, να αισθάνεσαι ότι είσαι ζωντανός. Αυτό μου κάνει πάρα πολύ καλό εμένα. Και το δεύτερο είναι τι θέλεις να σου πω για μένα, αφού τα ξέρεις όλα. Θες να αναφερθείς σε κάτι συγκεκριμένο. Σε τι? Στην αγαπημένη σου πέτρα. Α, και επίσης πριν κοιμηθείτε. K2Real. KL2Real. Είσαι σεξ χωρίς χίλια, δηλαδή.